Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους τους Έλληνες εντός και εκτός Ελλάδος. Σήμερα αυτή η εκπομπή που θα κάνω θα με βρει πολύ τρακαρισμένη και πολύ κομπλαρισμένη, διότι σε λίγο σε αυτές τις τέσσερις άδειες καρέκλες θα υπάρχουν οι τέσσερις πιο έξυπνοι Έλληνες. Σε λίγο θα είναι μαζί μας άνθρωποι με το υψηλότερο IQ στην Ελλάδα. Προσέχουμε όλοι πολύ καλά τι λέμε, πώς το λέμε, πώς φερόμαστε. Χαίρετε, κύριε συνάδελφε. Καλησπέρα σας, κυρία Διγενή. Πώς είσαστε? Είστε καλά? Μια χαρά, εσείς? Χαίρομαι. Αυτό το μοβάκι πολύ σας πάει. Το μοβάκι, ευχαριστώ πολύ. Ναι, ναι. Ροζάκι όμως, συναφές χρώμα πάλι, κυρία Σπυροέρα. Πάλι κόντρα στην κόντρα το έχουμε δει. Καλά. Δεν έχουμε μετρήσει το μεταξύ και το δικό μας IQ, να ξέρουμε έτσι. Αυτό δεν χρειάζεται. Δεν θα χαρούμε καθόλου με αυτό. Δεν ξέρω αν οι καλεσμένοι μας θα έχουν φέρει και τεστ να μας κάνουν και εμάς. Θέλω να αυξήσω λίγο την αγωνία των τηλεθεατών, ρωτώντας τους τι κοινό μπορεί να έχουν μια συγγραφέας παιδικών βιβλίων, ένας υπάλληλος της δίωξης οικονομικού εγκλήματος, ένας συγγραφέας, προγραμματιστής και ένας μαθηματικός. Σε όλα αυτά θα πάρετε απάντηση μετά από ένα σύντομο διάλειμμα που θα κάνουμε σε λίγο. Να κάνουμε εδώ ένα πολύ σύντομο διάλειμμα και σε λίγο, με αυξημένο track, θα αντιμετωπίσουμε τους τέσσερις που είπαμε, που το IQ τους έχει χτυπήσει 180 και... Λοιπόν, ένα μικρό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί. Έτσι πάνε τα νεύρα μας τώρα. Είναι εδώ και οι τέσσερις. Λοιπόν, αρχίζω την παρουσίαση. Δεξιά μου είναι ο κύριος Γιώργος Κλίτσας, είναι μέλος της Μένσα και είναι μαθηματικός και πρωταθλητής Ελλάδας και Βαλκανίων στο τάβλι. Που σημαίνει ότι είσαστε ίσως, δεν ξέρω, θα δω παρακάτω, ο πιο χρήσιμος από την παρέα. Ναι, δεν ξέρω, εσείς θα το κρίνετε. Δεν ξέρω, έτσι νομίζω. Δίπλα του είναι η κυρία Ειρήνη Καμαρά του Γιαλού, είναι μέλος της Μένσα και συγγραφέας παιδικών βιβλίων. Πολλών βιβλίων όμως. Μερικά από αυτά είναι σήμερα μαζί μας. Ο κύριος Γιάννης Τζένος εργάζεται στο Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και είναι μέλος της Μένσα. Άρα το ότι είναι έξυπνος πολύ τον βοηθάει πάρα πολύ στη δουλειά του. Ό,τι θέλω λέω εγώ τώρα, έτσι. Εσείς δεν θέλετε να σχολιάσετε? Όχι προς τη στιγμή. Και ο κύριος Θεόδωρος Νάτσινας είναι συγγραφέας, προγραμματιστής. Πολύ χαριτωμένος άνθρωπος. Εγώ θέλω να μου πείτε ποιος από όλους σας έχει πει μια πολύ ωραία κουβέντα. Το αρνητικό της ευφυΐας μας είναι ότι μας στερεί τις απλές χαρές και μας κάνει να βαριόμαστε πιο εύκολα. Με κοιτάζετε, ναι, λοιπόν. Εσείς. Ναι, αλήθεια ότι εγώ το είπα. Μπορεί να το πει κι άλλος, δεν ξέρω. Είναι περίπου το ίδιο. Ναι. Σημαίνει ουσιαστικά ότι βαριέσαι κάπως εύκολα. Δηλαδή, εγώ που βαριέμαι πάρα πολύ τα πάντα σε χρόνο ρεκόρ, είμαι έξυπνη. Θα έλεγα ότι είμαι σίγουρος. Είστε σίγουροι. Λοιπόν. Και εσείς βαριέστε, κύριε Δάρα? Ο κύριος Τσελίκας μίλησε. Α, ο κύριος Τσελίκας βαριέται. Αλλά είμαστε όλοι ιδιαίτερος ευφυείς αυτή την εκπομπή, δεν το συζητώ. Προς το παρόν. Βεβαίως πάντα βρίσκεις πράγματα καινούργια να κάνεις. Ο κόσμος σας αντιμετωπίζει λίγο σαν ιδιαίτερα άτομα, σαν. Ναι, είναι και παράπονο γενικότερο δικό μας και δικό μου, θα έλεγα. Και πρέπει να κάνουμε ίσως στο σημείο αυτό μια απομυθοποίηση. Να την κάνουμε. Δηλαδή, όταν λέμε, σίγουρα δεν είμαστε οι τέσσερις εξυπνότεροι Έλληνες, ας πούμε. Τέσσερις από τους ευφυείς. Μας κολακεύεται, βεβαίως, ναι, από τους θα το δεχόμουν ευχαριστώ και σας ευχαριστώ. Η απομυθοποίηση πρέπει να είναι η εξής, ότι η Μένσα ουσιαστικά περιλαμβάνει ανθρώπους οι οποίοι έχουν περάσει ένα τεστ, το οποίο περνάει το 2% του πληθυσμού. Δηλαδή 2% σημαίνει 1 στους 50. Μπορεί να φανταστείτε. Ναι, μπορεί να υπάρχουν και άλλοι έξυπνοι μεταξύ μας που να μην τους ξέρουμε. Βεβαίως, να μην έχουν ελεγχθεί. Εγώ θα έλεγα ότι όλοι εδώ που βρίσκονται είναι κατά πάσα πιθανότητα θα περνούσαν το τεστ. Κατά πάσα πιθανότητα ήταν ότι πιο έξυπνοι έχετε επιτύχει. Μπορεί να υποθέσει κανείς ότι είναι ο εξυπνότερος μαθητής μια τάξη του σχολείου, για παράδειγμα. Να έχουμε έτσι κάτι απτό. Αν και δεν συμβαδίζει πάντα. Ο πρόεδρος να μου πει τι είναι η Μένσα, να καταλάβουμε. Η Μένσα είναι ουσιαστικά μια λέσχη, ένα σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Διενεργεί τεστ νοημοσύνης, εντοπίζει έτσι την ευφυΐα. Την υποστηρίζει με κάποιες εκδηλώσεις, κάποιες ενέργειες, με το ότι βρίσκονται συνεχώς τα άτομα μεταξύ τους. Τα τεστ που χρησιμοποιούμε τα έχουν φτιάξει ψυχολόγοι, είναι διεθνώς αποδεκτά και υπάρχει σχεδόν σε όλα τα μέρη του κόσμου, η Μένσα. Στην Ελλάδα τα στέλνουμε στην διεθνή Μένσα, βαθμολογούνται, επιστρέφουν, μαθαίνει κανείς εμπιστευτικά το δείκτη στον οποίο βρίσκεται. Εμπιστευτικά. Ναι. Πώς αντιμετωπίζετε έναν άνθρωπο που έχει πολύ χαμηλό δείκτη νοημοσύνης, ενώ έχει έρθει ελπίζοντας ή πιστεύοντας, ακραδάντος, ότι είναι ευφυέστατος? Πώς του το λέτε?
Όλοι έχουν το δικαίωμα να κάνουν το τεστ ξέρω και να δουν πού περίπου τι του απαντάτε του ανθρώπου που έρχεται γεμάτος χαρά και λέει εδώ είμαστε. Περιμένουμε το αποτέλεσμα. Κάποτε που έκανα τα τεστ ήρθε ένας άνθρωπος ο οποίος απάντησε πολύ άσχημα. Και μετά πολύ άσχετα δηλαδή. Ναι, και αναρωτιόμουν πώς με αντιμετωπίζει αυτός. Διότι μένει στη Φιλοθέα και έχει πάρα πολλά χρήματα. Α, ήρθε. Αναρωτήθηκα εγώ πώς αντιμετωπίζομαι από αυτόν. Πάντως αυτός ήρθε με τη σιγουριά ότι είναι έξυπνος και θέλει να μετρηθεί έτσι και καλά. Όχι, ο δείχνει νομοσύνη. Θέλει να μας γνωρίσει. Α, από περιέργεια ήρθε. Δεν αποκλείεται να μην έδωσε το τεστ ολόκληρο, έτσι. Ναι. Απαγοητεύονται, δηλαδή. Ναι, αυτή είναι μια ερώτηση που με ενδιαφέρει. Απογοητεύονται εύκολα αυτοί οι άνθρωποι. Κάπου μέσα τους. Αυτοί που έρχονται που, και, που, δεν περνάνε το τεστ. Ναι, που αποδεικνύεται έρχονται, ότι δεν είναι και τόσο. Αυτοί που έρχονται περνάνε το τεστ, γιατί γίνονται δημοσιεύσεις σε διάφορα περιοδικά και μας ζητάνε και υλικό. Οπότε παίρνει ο άλλος, κάνει το τεστ του και βλέπει περίπου που είναι. Οπότε δεν έρχονται το 100% του πληθυσμού για να διαλέξουμε το 2. Να ρωτήσω την κυρία Γιαλούση, αν τελικά είναι πιο δύσκολο για τους ευφυείς ανθρώπους να είναι ευτυχισμένοι, να βρουν την ευτυχία. Νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν τις ίδιες πιθανότητες να είναι ευτυχισμένοι. Γιατί δεν εξαρτάται τόσο πολύ από την ευφυΐα, όσο από την ψυχική ισορροπία του ανθρώπου, αν θα μπορείς να γίνει ευτυχισμένο. Και τώρα είναι κανείς έξυπνο, δεν την εξασφαλίζει τη ψυχική του ισορροπία. Πάντως, έχετε πει κι εσείς ότι ο ευφυής άνθρωπος είναι σε ένα σπάνιο λουλούδι που χρειάζεται ένα συγκεκριμένο. Έτσι δεν είναι ναι, μέρος για να πιστεύω ότι. Ναι, ακριβώς. Πιστεύω ότι όντως ο ευφυής άνθρωπος χρειάζεται ένα συγκεκριμένο, ένα θερμοκήπιο, το θερμοκήπιό του για να ευδοκιμήσει. Γιατί συνήθως οι ευφυείς, η δική μου άποψη είναι αυτή, είναι πάρα πολύ ευαίσθητοι άνθρωποι. Και μοναχικοί ίσως. Ίσως η ευαισθησία τους τους κάνει αναγκαστικά. Κύριε Νάτσινα, μια γυναίκα λέω τώρα, που ξέρει ότι έχει να κάνει με έναν έξυπνο άντρα, όπως εσείς εδώ και οι τρεις. Είναι διαφορετική η συμπεριφορά της απέναντί σας. Δεν ξέρω γιατί η γυναίκα μου είναι πιο έξυπνη από μένα. Είναι μέλος της μέσα. Είναι. Εκεί γνωριστήκαμε. Α, εκεί γνωριστήκατε. Ποιος έχει υψηλότερο δίκτυο μεταξύ μας. Πρέπει να έχει εκείνη. Την εποχή που έδωσε το τεστ είχε με τον πατέρα της κάτι προβλήματα και δεν πήγε τόσο καλά όσο εγώ. Αλλά όποτε έχουμε δώσει άλλα τεστ και λοιπά, παίρνει πιο ψηλό δίκτυο από μένα. Να κάνουμε ενέργειες. Ναι, ξέρω. Συναγωνίζεστε, ας πούμε, μεταξύ σας έτσι από καιρούς καιρών με τη σύζυγο. Δεν την άκουσα την ερώτηση. Ούτε και εγώ την άκουσα. Μαρία, αν θέλεις να πέσεις. Συναγωνίζεστε. Αν συναγωνίζεσαι ξυπνάδα. Όχι, εκείνη συναγωνίζεται μαζί μου. Είναι ανταγωνιστικός χαρακτήρας. Είναι ανταγωνιστικός χαρακτήρας. Μαζί την ιδρύσαμε τη Μένσα τότε. Το έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ αυτό μεταξύ σας ή και προς τους έξω? Αν έχουμε χρησιμοποιήσει το ότι είστε έξυπνοι άνθρωποι. Όχι, όχι, το κρύβουμε. Γιατί όταν το ακούνε. Εγώ έχω να κάνω. Συμπεριφέρονται έτσι. Έλα, ρώτα εσύ, γιατί έχω μια ερώτηση πολύ έτσι. Εγώ έχω μια ερώτηση. Ίσως θεωρηθεί πλακώδες, έτσι. Για να είσαι πίσω από το κομπιούτερ, ασχολούμαι και εγώ με κομπιούτερ. Αποκλείεται να κάνεις καζή ερώτηση. Κύριε Νάζη, να κοιτάξω την αποχή του Γιάννη, θα τον δείτε πολύ ωραία. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Γιατί να θεωρούμε ως δεδομένο ότι κάποιος που περνάει το συγκεκριμένο τεστ είναι και έξυπνος? Δηλαδή, δεν είναι δεδομένο. Εάν για παράδειγμα, εγώ έστω λοιπόν στη Μένσα κάνω αυτό το τεστ και δεν πιάσω. Άπατος. Ναι, πατός. Ναι. Εντάξει. Γιατί είμαι χαζός, εξηγήστε μου. Δεν είσαι χαζός. Υπάρχουν πάρα πολλά είδη ευφυΐας. Σε κάποιο από αυτά πήγες άσχημα και δεν ξέρει και κανείς την επόμενη φορά που θα δώσεις τι θα κάνεις. Οι ψυχολόγοι που το κάνουν το τεστ αυτό και το δοκιμάζουν στον πληθυσμό βρίσκουν ότι μέσα σε άκρες πιάνεις τα ίδια. Αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που σε μια περίοδο της ζωής σου δύσκολη δεν πιάνεις αρκετό δίκτυο και σε μια άλλη πιάνεις περισσότερο. Αλλά υπάρχουν και άλλα είδη ευφυΐας, όπως υπάρχει και συναισθηματική ευφυΐα. Εγώ αυτή τη στιγμή, ας πούμε, συναισθηματική ευφυΐα δεν τα πάω καλά. Τα έχω χαμένα. Ένας άνθρωπος που έχει ισχυρή συναισθηματική ευφυΐα κρατάει την ψυχραιμία του σταθερή. Εγώ μπορώ να παίρνω μηδέν στην συναισθηματική ευφυΐα. Μάλιστα. Ο κύριος Κλίστας να μου πει το τάβλι. Τι ρόλο παίζει στη ζωή ενός ευφυέστατου ανθρώπου? Εσείς παίζετε και κάπου διάβασα κερδίσατε και πολλά χρήματα στο ίντερνετ. Στο ίντερνετ, ναι, παίζουμε. Θα σας πω, εγώ γενικά ασχολήθηκα και είχα μια ιδιαίτερη κλίση πάντοτε στα πνευματικά παιχνίδια. Ασχολήθηκα με το τάβλι, βέβαια σπούδασα μαθηματικά. Ασχολήθηκα με το τάβλι, συνέχεια με τον μπρίτζ αρκετά χρόνια. Τώρα τελευταίο έχω καταλήξει στο τάβλι, το οποίο το παίζουμε και στο ίντερνετ, όπως είναι γνωστό. Ναι. Και είμαι μάλιστα και στην 8η θέση. Παγκόσμια σε ένα από τα sites. Α, μπράβο. Μπορεί κάποιος, αν ενδιαφέρον, να δώσω και τη διεύθυνση, να δούνε και του λέω το αληθές, γιατί πρέπει να αποδεικνύουμε
και αυτά που λέμε και με κάποιο τα τρόπο. Τα χρήματα πώς τα κερδίζετε, για σιγά, γιατί αυτό και ενδιαφέρον. Μπορεί να παίζει κανείς με πιστωτικές κάρτες. Δηλαδή στέλνεις κάποιο ποσό, ας πούμε 110 δολάρια, από εκεί πέρα αρχίζεις παίζεις κάποια τουρνά που δεν είναι πολύ ακριβά, δηλαδή είναι η τουρνά των 25 δολαρίων. Ναι. Απλώς μαζεύονται παίχτες από όλο τον κόσμο. Και ο νικητής βέβαια παίρνει. Και ο νικητής είστε εσείς και σου έχει αυτός ο λογαριασμός λοιπόν αυξάνεται. Αυξάνεται κάποιο. Να ακούσω το ποσό, το ποσό. Να ακούσω, ποσό. Δεν ξέρω, είναι και ο Γιάννης ο Χωριακός εδώ. Δεν ξέρω. Είναι και εις δώρο. Όμως ήθελα αν μπορώ να συμπληρώσω σε αυτά που λέγαμε πριν κάτι. Θα συμπληρώσετε αφού πούμε ότι κερδίσατε ολόκληρα 3,5 εκατομμύρια. Ναι, αυτά ήταν σε κάτι άλλο. Αυτά στο προπό. Α, κερδίσαμε στο προπό. Διότι πρέπει να σας πω, ευφυής άνθρωπος, κατά τη γνώμη μου, αν πρέπει να τον ορίσουμε μονολεκτικά. Είναι ο προφήτης, αυτός που μπορεί να προβλέπει, να προφητεύει πράγματα. Mm-hmm. Δηλαδή, ευφυής είναι αυτός που ασχολείται με το χρηματιστήριο και κερδίζει χρήματα. Ευφυής είναι αυτός που παίζει αυτό που λέμε πάμε στοίχημα τώρα και κερδίζει εκεί πέρα. Ευφυής είναι ο ποιητής ο οποίος θα είναι 20 χρόνια μπροστά από τον καιρό του με αυτά που θα γράψει. Που βλέπει μπροστά γενικά. Αφήστε, δηλαδή, αφήστε τον ποιητή να ολοκληρώσει. Μη μου τον διακόπτετε. Είναι τώρα σε κοντινό πλάνο, τα λέει και μου τον διακόπτετε. Συνεχίζει και κλείνει. Επίσης, θα μπορούσα να πω για τα διάφορα είδη, όπως είπε και ο Θόδωρος προηγουμένως. Τα διάφορα είδη ευφυΐας δεν είναι μόνο το τεστ που μπορεί να περάσει κάποιος και να θεωρηθεί έξυπνος για τη μέσα. Κάποιος ο οποίος είναι ευαίσθητος σε άλλα είδη σημείων. Ο ξυλουργός που θα είναι ευαίσθητος στα σημεία του ξύλου. Ξέρω, ο άλλος που θα είναι ένας πολύ καλός πιλότος που εγώ δεν μπορώ να είμαι. Mm-hmm. Ο οποίος όμως πολύ καλός πιλότος μπορεί στα μαθηματικά ξέρω, στο τάβλι, ή στο τάβλι, παρόλο που προσπαθεί, που ασχολείται και τα λοιπά, να μην μπορεί να κάνει τίποτα γιατί δεν έχει το ταλέντο. Να ρωτήσω την κυρία Γιαλούση αν ισχύει ο μύθος ότι οι άνδρες φοβούνται και τρέμουν τις έξυπνες γυναίκες. Εσείς που είσαστε έξυπνοι και με πτυχίο, σας έχει δημιουργήσει κάποιες δυσκολίες. Στις σχέσεις μου με το σύζυγό μου όχι. Αλλά... Μήπως η εξυπνάδα σας αποδείχθηκε αφού είχατε παντρευτεί. Όχι. Ναι. Ναι, αλλά νομίζω ότι εξαρτάται από ποιον άνθρωπο έχεις απέναντί σου σίγουρα. Mm-hmm. Να ρωτήσω τον Πρόεδρο, αν οι Έλληνες τελικά είναι πιο έξυπνοι από τους άλλους λαούς, τι αποδεικνύουν τα στοιχεία των Μένσα σε όλο τον κόσμο? Κοιτάξτε, στατιστικά λέμε ότι 2 στους 100 πετυχαίνουν το τεστ, όμως από αυτούς που προσέρχονται, επειδή εθελοντικά έρχεται κάποιος να κάνει το τεστ, οι 60 στους 100 περνάνε. Οι 60 στους 100 περνάνε. Το στάρτον αυτό, πριν έρθει. Είναι... νιώθει κανείς έτοιμος, έχει εμπιστοσύνη στις δυνατότητές του. Μάλιστα. Και δίνει το τεστ. Κυρίως έρχεται νέος κόσμος, φοιτητές που θέλουν να χρησιμοποιήσουν... Το ποσοστό επιτυχίας είναι το ίδιο με τις άλλες χώρες? Θα έλεγα ναι. Δεν πάντως... φαίνεται κάποια διαφορά δηλαδή? Όχι. Πως είμαστε πιο ξύπνοι εμείς, τίποτα όχι. Θα έλεγα αυτό θα φανεί σε μεγαλύτερο δείγμα πληθυσμού και κυρίως υπάρχει προσέλευση κόσμου όταν βλέπει τη δημοσιότητα αυτό. Λοιπόν, να δούμε τώρα ένα ρεπορτάζ που έγινε την ημέρα της διεξαγωγής του τεστ νοημοσύνης στους χώρους της Μένσα, όπου δεν ξέρω πρόεδρε αν το ξέρεις, πήγε ένας μόνο. Ναι, εγώ ήμουν σαν εξεταστής, το ξέρω. Καλώς ήταν. Τον είδα, άρχισε να έρθει, αλλά δεν καταλάβαινε τίποτα. Αμέσως ήθελε να δώσει το τεστ. Το έδωσε. Το έδωσε και μάλιστα ήταν παρόντες και από, ναι, από το συνεργείο. Από το συνεργείο. Πήγε καλά. Πρέπει να πήγε πολύ καλά, δεν το ξέρω. Ωραία. Να δούμε το ρεπορτάζ και θα επανέλθουμε αμέσως μετά. Ο Άλμπερτ Άινστάιν στο εξώφυλλο του μηνιαίου περιοδικού της Μένσα. Της εταιρείας που μελετάει την ευφυΐα των ανθρώπων μέσα από τα λεγόμενα τεστ νοημοσύνης ή IQ test. Η Μένσα ιδρύθηκε το 1946 στην Αγγλία με πρόθεση να φέρει σε επαφή τους ευφυείς ανθρώπους από κάθε χώρα, κάθε φυλή, κάθε κοινωνική τάξη. Στην Ελλάδα η Μένσα δραστηριοποιείται από το 1986 και μέχρι σήμερα αριθμεί 720 ιδιαίτερα ευφυή μέλη. Για να μπει κανείς στο κλαμπ πρέπει να περάσει το τεστ των 36 ασκήσεων της κλίμακας Κατέλ. Ασκήσεις που μοιάζουν περισσότερο με εγκεφαλικά παιχνίδια, με γρίφους παρατηρητικότητας. 2% φτάνουν τα ανώτατα όρια, δηλαδή ξεπερνούν το 148 που είναι το όριο για τη Μένσα. Το τεστ μετράει μέχρι 180, όμως από τον κόσμο που προσέρχεται το 60% πετυχαίνουν κορυφαία επίπεδα. Και αυτό γιατί από μόνοι τους εθελοντικά πιστεύουν στον εαυτό τους ή πιστεύουν στις δυνατότητές τους και προσέρχονται κάνουν το τεστ. Ας δούμε όμως ένα χαρακτηριστικό δείγμα του τεστ ευφυΐας της Μένσα. Υπάρχουν 9 κεντρικά τετράγωνα μέσα στα οποία εμπεριέχονται κάποια σχήματα.
Τα σχήματα αυτά συνδέονται λογικά τόσο κάθετα όσο και οριζόντια μεταξύ τους. Ο εξεταζόμενος καλείται να βρει ποιο από τα υπόλοιπα 8 σχήματα που προτείνονται ταιριάζει απόλυτα στο κενό. Ο Πέτρος Πετρόπουλος, φοιτητής της νομικής, αποφάσισε να περάσει την πόρτα της Μένσα και να κάνει το τεστ νοημοσύνης. Άμα μπει σε αυτή τη λογική, δηλαδή ότι θα πρέπει το σχήμα της φωτογραφίας να ταιριάζει τόσο οριζόντια αλλά όσο και κάθετα, κατά κάποιο τρόπο, τότε μπορείς αρκετά καλά να καταλάβεις ποιο είναι. Βλέπουμε ένα σταυρό, έτσι. Βλέπουμε ότι στο κουτί νούμερο 2 αρχίζει και μειώνεται από τα αριστερά. Και στο τελευταίο κουτί βλέπουμε ότι μειώνεται από δεξιά. Άρα βλέπουμε ότι το ίδιο συμβαίνει και στα επόμενα σχήματα. Οπότε στο τελευταίο σχήμα, εδώ εφόσον αφαιρέσουμε το αριστερό κομμάτι, αφαιρούμε και το δεξιό, το σχήμα που μας μένει λογικά είναι το 4. Το ίδιο συμβαίνει βέβαια με το πάνω κάτω και καθέτος. Δηλαδή, στο πρώτο έχουμε μια ολόκληρη μαύρη γραμμή. Αφαιρούμε το πάνω μέρος, λογικά αν αφαιρέσουμε το κάτω μέρος, αυτό που μας μένει είναι πάλι το σχήμα της εικόνας. Οπότε λογικά πρέπει να είναι. Τα τεστ εμείς τα στέλνουμε στη Διεθνή Μένσα και έρχονται βαθμολογημένα απ' έξω. Μαθαίνει κανείς εμπιστευτικά το δείκτη στον οποίο βρίσκεται. Και στατιστικά το 2% του πληθυσμού που ξεπερνά τα ανώτερα όρια μπορεί να γίνει μέλος της συλλέγης. Δεν πιστεύω ότι θα αποδείξει ότι είμαι έξυπνος ή ότι αν δεν το περάσω θα είμαι χαζός, ας πούμε. Απλά σίγουρα θέλω να δω πάνω κάτω προς τα που κυμαίνουμε, ας πούμε. Και σίγουρα θα είναι ένα δείγμα. Και από εκεί και πέρα, αν μπορέσω να το περάσω και να συμμετέχω στις δραστηριότητες της Μένσα, θα ήταν κάτι που θα με ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχουμε όλοι τον δείκτη νοημοσύνης του Einstein. Αξίζει όμως να μάθουμε το επίπεδο στο οποίο βρισκόμαστε. Αν όχι, για να αποδείξουμε το πόσο έξυπνοι είμαστε, τουλάχιστον για να έχουμε το γνώθις αυτών. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, καταρρύπτεται ο μύθος ότι οι όμορφες γυναίκες είναι και χαζές. Η Sharon Stone είναι μέλος της Μένσα. Είναι μέλος της Μένσα και η Τζίνα Ντέιβις και πολλές άλλες. Ωραίες γυναίκες, ντίβες του σινεμά. Ναι. Ναι. Οι ωραίοι άνθρωποι γιατί συνοδεύονται από ένα μύθο έτσι πολύ περίεργο, ότι δεν είναι και τόσο έξυπνοι, ότι ενδιαφέρονται μόνο για την ομορφιά τους. Το έχετε εξηγήσει ποτέ? Μάλλον προσπαθούν οι άλλοι με κάποιο τρόπο να χτυπήσουν το πλεονέκτημά τους. Σε άλλους την εμφάνιση, σε άλλους την εξυπνάδα, σε άλλους την επαγγελματική τους επιτυχία. Αυτό συμβαίνει. Είναι όμορφοι άνθρωποι στη δική σας Μένσα? Υπάρχουν. Υπάρχουν όμορφοι άνθρωποι. Είμαστε από ό,τι βλέπω, μια 420 χαρά. Μέλη, έτυχε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Υπέροχοι και τέσσερις. Ακούω, Γιάννη. Να κάνω μια ερώτηση. Για ποιο λόγο τελικά αποφασίσατε και απευθύνετε και στους τέσσερις να πάτε να κάνετε αυτό το τεστ για να δείτε και να μετρήσετε τις δυνάμεις? Τι σας οδήγησε δηλαδή? Ένας έξυπνος άνθρωπος, δηλαδή το ερώτημά μου είναι το εξής. Γιατί θέλει και πιστοποιητικό της εξυπνάδας του? Γιατί θέλει και πτυχίο? Άρχισαν και χαρτί? Τα προβοκατόρικα. Πάμε κύριε Νάτσινα. Κύριε Νάτσινα, εκεί θα τον βλέπετε. Εκεί. Κατάμενα. Προσωπικά δεν πήγα για να μετρήσω την εξυπνάδα μου. Εκείνη την εποχή είχα περάσει τη γεωπονική, είχα γραφτεί στο 2 και ήθελα κάτι παραπάνω να βρω από ανθρώπινη επαφή. Και το προσπάθησα και στη Μένσα. Και σε άλλες περιπτώσεις το βρήκα, σε άλλες όχι. Δεν είναι τυχαίο ίσως το ότι γνωρίστηκα εκεί με τη γυναίκα μου. Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, πολλοί άνθρωποι καταφεύγουν εκεί επειδή αισθάνονται μόνοι τους. Σε κάθε επειδή έχουν σε ανάγκη από επικοινωνία. Και... λένε ότι σε κάθε σύλλογο. Ακόμη και στις ομάδες που πάνε την Κυριακή στο ποδόσφαιρο και φωνάζουν και κάνουν κλπ. Δεν είναι παρά ανάγκη για επικοινωνία, δηλαδή. Δεν είναι παρά ανάγκη για επικοινωνία, στο βάθος. Ναι. Βρήκατε φίλους, κάνατε φίλους στη Μένσα, εκτός από τη σύζυγο. Πολλούς. Εδώ παντρεύτηκε. Λέω, βρήκε και φίλους, ρε παιδί μου. Εσείς, Πρόεδρε? Εγώ το γιατί είχα πήγατε δώσει, εκεί? Υπήρχε μεγάλη δημοσιότητα σχέση με τη Μένσα το 1988 που γινόταν το Παγκόσμιο Συνέδριο εδώ πέρα. Δημοσιεύανε συνεχώς τεστ σε περιοδικά. Είχα δει ότι τα πάω καλά και έδωσα το τεστ. Κανείς δεν ξέρει το τι θα πιάσει, ούτε διαφοροποιεί το αν είναι έξυπνος, δηλαδή δεν αλλάζει κάτι ουσιαστικά, απλώς μετά το τεστ μαθαίνει τα επίπεδα που βρίσκεται. Θα μας πείτε και εσείς γιατί πήγατε εκεί?
Από περιέργεια. Από περιέργεια, σοβαρά. Είχα μια Είχατε εμπιστοσύνη, φαντάζομαι, στον εαυτό σας. Ναι, είχα εμπιστοσύνη στον εαυτό μου, είχα την υποψία ότι θα περάσει το τεστ, αλλά περισσότερο από περιέργεια. Και θέλω να ακούσω και εσάς, γιατί πήγατε εκεί. Θα σας πω, γιατί νομίζω η αυτοπεποίθηση δεν είναι κάτι που απλώς το έχουμε. Πρέπει να επιβεβαιώνεται από τα γεγονότα. Αλλιώς θα είμαστε αθωροβάμονες. Λοιπόν, πήγα ακριβώς να πιστοποιήσω αυτό που ήδη πίστευα ότι συνέβαινε και είμαι και πολύ χαρούμενος όταν πέρασα. Βεβαίως δεν πήγα να βρω γυναίκα και θέλω να συνδυάσω, να συνδυάσω τώρα λίγο με αυτό που είπαμε και πριν, διότι έχει πει κάτι πολύ ωραίο Προύστ στην αναζήτηση του χαμένου χρόνου. Ότι οι έξυπνοι άνθρωποι, οι καλλιεργημένοι, αν θέλετε, πάντοτε ερωτεύονται γυναίκες οι οποίες δεν είναι του τύπου τους, ούτε της ευθείας αυτής. Ερωτεύονται κοινές γυναίκες, μέτριες, ακατέργαστες ύλες, μπορούμε να πούμε. Διότι αυτές ακριβώς παρουσιάζουν το μεγαλύτερο πλούτο σημείο και ενδιαφέρον. Και είναι... τούμπαλι, αυτό ισχύει αυτό... και για τις γυναίκες με τους άνδρες. Ναι, ίσως. Θα έλεγα ναι. Θα έλεγα ναι. Είναι ένας κόσμος κάπως άγνωστος και που σε ενδιαφέρει να το μάθεις. Ενώ μια γυναίκα που έχει την ίδια ευθεία δεν έχει το ίδιο, δεν παρουσιάζει το ίδιο ενδιαφέρον. Αυτό το έχετε επιβεβαιώσει και στη δική σας ζωή. Ακριβώς, ναι, δεν θα το έλεγα. Βεβαίως. Δηλαδή και εσείς προτιμάτε να είστε με γυναίκες που είναι. Ερωτεύομαι, θα έλεγα. Μπορώ να είμαι, ξέρω, να παντρευτώ κάποια άλλη ίσως. Αλλά ερωτεύεστε γυναίκες που δεν θα τις ζητούσατε δηλαδή από μένα. Είμαστε στην είδηση. Με διακόπτετε πάντα πάνω στο καλύτερο. Δεν είστε πιο απρόβλεπτοι έτσι σχέση. Κάτσε, παιδί μου, δεν τελείωσε ο άνθρωπος. Ερωτεύεστε λοιπόν γυναίκες που είναι σαφώς κατώτερες νοητικά από εσάς. Δεν θα το πω έτσι. Ας πούμε μέτριες. Πάντως όχι ξύπνιες. Ως προς την ομορφιά πάντοτε θέλω να όμορφη, αλλά... Όσο πιο χαζή, τόσο πιο καλά. Μην το θέσουμε έτσι ακριβώς. Ας τα θέσω, γιατί δεν είναι η αλήθεια τώρα εδώ που τα λέμε. Ο Προύστ τα έχει γράψει, εγώ τα επιβεβαιώνω απλώς. Αφήστε τον Προύστ. Αφήστε τον Προύστ. Στις μέρες όμως έχουν γίνει πιο επιφανειακά τα πράγματα. Είναι πιο βολική πάντως μια γυναίκα που δεν είναι ιδιαίτερα έξυπνη. Έτσι δεν είναι. Όχι με την έννοια του βολικού, με την έννοια του ενδιαφέροντος. Είναι πιο πλούσια σε σημεία σου, προξενεί μεγαλύτερο ενδιαφέρον τη γνώση. Για να την πλάσεις, να την φτιάξεις. Να σου πει περισσότερα ψέματα τα οποία πρέπει να ερμηνεύσεις και γενικώς διατηρεί το ενδιαφέρον. Σε κάνει να ζηλεύσεις. Μια φωνή επάνω των γονιών που λέει είμαι χαζή, είμαι χαζή. Εσείς δεν νιώθετε ποτέ χαζή. Μισό λεπτό, τι είπατε. Προτιμώ η γυναίκα να με καλύπτει στα κενά μου. Άρα να είναι σαφώς πιο έξυπνη από εσάς. Ναι, και ύστερα προσπαθώ να μην την κατηγορώ. Εσείς θα μας πείτε ή δεν είναι κάτι προσωπικό. Όχι, και εγώ νιώθω πιο ήσυχος να, να έχει μια καλλιέργεια. Για ευφυΐα μιλάμε, αφήστε τη μην ξεφεύγετε. Για ευφυΐα. Όχι, προτιμώ να είναι έξυπνη. Να είναι έξυπνη. Εσείς κύριε Γιάννη μου τώρα μιλήστε. Τι προτιμάτε. Μια πανέξυπνη γυναίκα όπως η Χριστίνα. Καλά, δεν θα τη ζητήσω, ας πούμε, και αποδεικτικό μένσα, έτσι. Δηλαδή, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εδώ οι δεσποινίδες που έχουν στείλει αυτή την φωτογραφία και μπορούμε να τη δούμε, κύριε. Μπράβο. Λοιπόν, με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν θα ζητούσα αποδεικτικό μένσα. Δεν θα ζητούσα αποδεικτικό μένσα. Μπράβο, Χρυσόμπλου, είσαι πολύ καλός. Αλλά κάτι θέλω να πει, Μαρία. Μαρία, να πάρουμε τώρα να μας πεις εμείς χαζές, έλα. Ποτέ έτσι. Χαζί, βλάκες, ας πούμε. Δεν υπάρχουν στιγμές που νιώθετε ότι εξαπατηθήκατε. Έτσι, απλά πράγματα. Ναι, ή ότι διαπράξατε γκάφες. Δεν υπάρχουν στιγμές που λες, μα είμαι τόσο ηλίθιος. Συνεχώς. Αυτό είναι απόδειξη της μάνας όμως όταν το διαπιστώνουμε, έτσι δεν είναι. Ελπίζω. Γιατί εξαρτάται πού θα κατευθύνει κανείς στο μυαλό του. Είναι ένα εργαλείο που εξαρτάται πώς θα το χρησιμοποιήσει, πού θα το χρησιμοποιήσει. Πάντως εκνευρίζεστε, φαντάζομαι, όταν με δεδομένη τόση ευθεία διαπράτεται τεράστια λάθη. Εγώ χρειαζόμουν τον καφέ πρώτου έρθω εδώ, οπωσδήποτε. Τι σχέση έχει αυτό, καλέ. Νιώθω καλύτερα. Η ευθεία σε οδηγεί σε καινούργια πράγματα και στα καινούργια πράγματα θα αποτύχει. Μέχρι να μάθει. Να ρωτήσω κάτι τον πρόεδρο. Χωρίς να μας πείτε ονόματα, είναι μια απορία μου όμως. Έλληνες πολιτικοί έχουν περάσει. Σιγά. Δεν θέλω ονόματα. Ερώτηση. Μπορεί στα φοιτητικά τους χρόνια, ας πούμε, να έχουν καταλάβει. Ο άνθρωπος έχει να κάνει με πατεώνες, φαντάζομαι, συνεχώς. Κοιτάξτε, οι περισσότεροι, όταν εμφανίζονται κάποια ονόματα στα μέσα ενημέρωσης, λένε ότι έχουν περάσει το τεστ στο εξωτερικό. Α, μάλιστα. Και έτσι καλύπτουν. Και έτσι καλύπτουν. Αφορά όλα τα τμήματα του εγκεφάλου, να το πω έτσι. Τώρα δεν ξέρω να το θέσω και επιστημονικά το θέμα. Ούτε εμείς ξέρουμε επιστημονικά. Δεν υπάρχει κάποιος γιατρός ανάμεσά μας που να έχει μελετήσει τον εγκέφαλο. Τέτοιες ερωτήσεις δεν μπορεί να τις απαντήσει. Πάντως, τα τεστ νοημοσύνης έχουν ιστορία σχεδόν 100 χρόνων έρευνας. Και αυτοί που τα υποστηρίζουν, στατιστικά βλέπει κανείς την κλίμακα ότι υπάρχει μια συμμετρία γεωμετρική όσο πλησιάζει τα δύο άκρα προς το υψηλό IQ και πολύ χαμηλά. Παίζεται από παιδιά. Κάτω.
Επιδιώκατε να λύνετε τεστ αυτά τα διάφορα. Θέλει να πει η Μαρία, αν πάντα ψάχνατε την νοημοσύνη σας και την ευθεία σας. Η γυναίκα πιο πολλά τεστ έδωσε μετά που πέρασε το τεστ της Μένσα. Εγώ από τότε που πέρασα το τεστ της Μένσα δεν θέλω να κοιτάξω καν τεστ. Ναι. Αισθάνεστε σίγουρος για την ευθεία σας? Όχι, με κουράζουν. Δεν θέλω να ασχοληθώ μαζί τους. Κάτι πήγατε να πείτε. Ναι, εγώ δεν είχα δώσει ποτέ τεστ πριν δώσω τη Μένσα και εκ των υστέρων έδωσα μερικά για να επιβεβαιώσω αυτό που έγινε. Εσείς? Ναι, σποραδικά θα έλεγα. Mm-hmm. Δηλαδή ήξερα περίπου πως είναι ένα τεστ και αυτό βοηθάει αρκετές φορές. Δηλαδή αν δεν έχεις δει ποτέ σου τεστ, οπωσδήποτε έχεις ένα μειονέκτημα. Πείτε μας, πώς κερδίσατε αυτά τα 3,5 εκατομμύρια στο προπό, τι υπολογίσατε, πώς έγινε? Ασχολούμαι, μπορείς να διαβάζεις εφημερίδες, ένας ευφυής, αν τον ενδιαφέρει κάποιο θέμα, μπορεί να κρίνει. Βλέπει βαθμολογίες στο όνομα κτλ. Αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο τομέα. Δεν είναι μόνο αυτό. Ας πούμε στο χρηματιστήριο για παράδειγμα. Ένας ευφυής. Παίζετε εκεί? Λιγότερο. Πάτε καλά? Ναι, σχετικά. Mm-hmm. Σχετικά θα... Έχετε καμία καλή πληροφορία? Αλλά θα έλεγα ένας ευφύης που έχει περάσει αυτό το γενική ευφύας τεστ που είναι ρυθμένες, θα μπορούσε να διαπρέψει οποιοδήποτε τομέα αν ασχολιόταν. Κάποτε είπανε, νομίζω ότι θα λύσει ο Μιλήσιος, τον κατηγορούσαν ότι είναι μόνο με τις φιλοσοφίες και τα λοιπά και ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Και αυτό ασχολήθηκε, έκανε εμπόριο Ελιάς και μέσα σε 1-2 χρόνια πλούτησε, τους απέδειξε ότι μπορούσε μπορεί να κάνει και επανήλθε στα ίδια πλέον. Ουσιαστικά ήταν λοιπόν το πρώτο παράγωγο χρηματοοικονομικό προϊόν, αυτό που λέει ο Γιώργος. Να ρωτήσω κάτι που έχω περιέργεια. Ήσασταν καλοί μαθητές στο σχολείο? Εγώ Πάτος. Πάτος, εσείς? Όχι. Εσείς? Όχι, εσείς? Ήμουν σημεοφόρος και πάντοτε ο καλύτερος. Αλλά είναι συμπτωματικό, δεν νομίζω ότι. Καμία σχέση. Αυτό που νομίζουν οι γονείς, ότι το παιδί, εφόσον είναι πολύ καλός μαθητής, θα είναι και έξυπνος και θα πετύχει και στη ζωή του, δεν έχει καμία σχέση. Εγώ δεν ήμουν καλή μαθήτρια. Μου αρέσαν τα μαθηματικά πολύ, εκεί ξεχώρισα, αλλά ουσιαστικά δεν είχα πολύ καλή μνήμη. Και σε αυτό μπορώ να το αποδώσω, το ότι ήμουν καλή μαθήτρια. Μάλιστα. Υπάρχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά στον κάθε έξυπνο άνθρωπο? Δηλαδή έχετε όλοι τα ίδια χαρακτηριστικά? Χαρακτηριστικά σε τι εννοείς, Μαρία? Δεν θα απαντήσω, χωρίς κατάλαβα. Το κατάλαβα. Είδες, για να ανεχθεί ο άνθρωπος. Μην μας εξηγήσεις, το καταλάβαμε, Μαρία. Για να δούμε τι καταλάβαμε. Είναι όλο με τα μαθηματικά. Μπορεί κάποιος να είναι εξίσου, να έχει ψηλό IQ, αλλά να μην έχει μεγάλη. Μα τι κατάλαβα, ναι, εντάξει. Αφού σου λέει, έχουμε απόδειξη. Θα έλεγα ότι έχουν μερικά στατιστικά χαρακτηριστικά, δηλαδή χαρακτηριστικά που είναι στους περισσότερους. Και είναι αυτό που λέγατε και πριν, αυτή η ευαισθησία, η μελαγχολία σε μεγάλο βαθμό, η μοναχικότητα. Νομίζω αυτό υπάρχει. Όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και εξαιρέσεις. Υπάρχει κάποια άλλη κοπέλα που θα μπορούσε να είναι εδώ απόψε, η οποία είναι το τελείως αντιεξωστρεφής, χαρούμενη, χωρίς κανένα πρόβλημα. Δεν έχει καμία σχέση με τα λοιπά. Όμως μιλάμε για πλειοψηφία και για χαρακτηριστικά στατιστικά, τα οποία πραγματικά υπάρχουν. Οι μαμάδες σας, οι μπαμπάδες σας είναι περήφανοι που έχουν τόσο πολύ έξυπνα παιδιά? Επειδή η ευθεία θεωρείται κληρονομική, το θεωρούν αναγκαστικά θα πρέπει να το θεωρούν αυτονόητο. Δεν είναι σαν κληρονομική, γιατί έχουμε δει ότι από όλες τις κοινωνικές τάξεις προέρχονται ευθείες και χωρίς να ρέπει η ευθεία προς τους πλούσιους ή τους φτωχούς, προς τους μορφωμένους ή τους αμόρφωτους. Είναι κληρονομική σύμφωνα με τους ψυχολόγους. Κληρονομική, αλλά από πού το πήρες, από τη μομέτα που πάμε, θα τσακωθούν εκείνοι. Δικό τους θέμα. Εσείς εδώ? Εμένα ο πατέρας μου δεν ζούσε. Όταν βγήκε το αποτέλεσμα του τεστ. Ναι. Η μητέρα μου είναι περήφανη, αλλά ό,τι και να έκανα περήφανη. Όλες οι μητέρες Ελληνίδες είναι. Εσείς? Οι γονείς σας είναι περήφανοι? Πιστεύω. Αν δεν το έχετε διαπιστώσει, έχετε συζητήσει μαζί τους? Είμαι μακριά από τους γονείς μου πάρα πολλά χρόνια. Μπράβο, παιδάκι μου, χαίρομαι, περήφανη. Ναι, χαίρονται και γι' αυτό. Είναι στις αίρες οι γονείς μου. Και δεν επικοινωνεί. Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό θα τους πω, πάντα θα είναι εκπομπή να τη δούμε. Ωραία. Μπορεί ένα. Νομίζω ναι. Είναι περήφανη. Και ο σύζυγος σίγουρα. Ναι. Ο πατέρας μου έχει πεθάνει, ήταν πολύ περήφανος για μένα και σε ένα μικρό βαθμό και η μητέρα μου. Αλλά νομίζω ότι η ευφυΐα τελικά είναι και θέμα όχι κυρίως θέμα γονιδίων, όπως όλα τα πράγματα στον άνθρωπο. Και κάποια στιγμή τώρα που θα γίνει από το γράφει το 2001 όλη του χάρτη των γονιδίων, θα φανεί και πια συγκεκριμένα νομίζω. Έτσι, όπως είναι τα άλλα εγκληματικότητα, ξέρω αν θα είσαι εξωστρεφής. Κάπου εκεί βρίσκεται και, και τα γονιά της ευφυΐας. Να ρωτήσει κάτι Μαρία που θέλει και να πάμε στην Κρήτη κατευθείαν. Αν ο γονιός μπορεί να καταλάβει αν το παιδί έχει την τάση. Πού αλλά... να το καταλάβει ο γονιός? Πότε, όταν είναι πολύ μικρό το παιδί? Ναι. Να απαντήσω. Άμα ξέρετε τι. Όλοι οι γονείς θεωρούν ότι τα παιδιά τους είναι έξυπνα. Και ειδικά όταν είναι μικρά. Πώς το έκανε αυτό, έτσι κι αλλιώς. Ήταν επιστημονική απάντηση, νομίζω ότι σε κάνει. Ναι, αλλά εγώ νομίζω ότι πολλά παιδιά είναι έξυπνα και οι γονείς δεν το συνειδητοποιούν. Εκεί είναι το πρόβλημα. Όχι μόνο οι γονείς. Ζουν πολύ έξυπνα παιδιά ανάμεσά μας. Και όχι μόνο οι γονείς, αλλά ειδικά οι δάσκαλοι, οι καθηγητές. Εκεί αυτά τα παιδιά δεν αξιοποιούνται ποτέ.
αυτά. Και τα, είναι και ένα... μεγάλη υπόθεση. Τα αισθήματα του παιδιού είναι αυθεντικά, δηλαδή. Οπότε πρέπει κανείς να μπει στη... να καταλάβει τι ακριβώς συζητάει, τι ακριβώς θέλει και όχι να... Να δούμε και έναν άνθρωπο σαν και εσάς που ζει στην Κρήτη. Είναι ο κύριος Τέλειος Καστρινάκης. Το ρεπορτάζ είναι της Φανής Καλαθάη και πάμε να δούμε και έναν έξυπνο, πολύ έξυπνο από την Κρήτη. Μιλάμε με τον κύριο Στέλιο Καστρινάκη, ετών 29 και αποδεδειγμένα έναν από τους 30 πιο έξυπνους ανθρώπους στην Ελλάδα. Το τεστ το έκανε πριν από 8 χρόνια από τη Διεθνή Εταιρεία Μένσα. Κύριε Καστρινάκη, θέλω να σας κάνω αρχικά μία λίγο ανορθόδοξη ερώτηση. Πιστεύετε στα IQ τεστ? Δεν πιστεύω ιδιαίτερα. Παρ' όλα αυτά κάνατε. Ναι, έκανα. Ήμουνα ακόμα σε ηλικία 20 χρονών που ο καθένας ψάχνεται, ας πούμε, ακόμα να δει τι θα κάνει. Οπότε είχα ακούσει για αυτή την ιστορία και λέω ας δοκιμάσω. Τώρα όμως γιατί έχει αλλάξει η γνώμη σας για τα τεστ αυτά? Γιατί τόσο περισσότερο ζεις μέσα στη ζωή, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτά τα πράγματα έχουν μικρή σημασία. Η πραγματικότητα είναι άλλη. Πώς εκμεταλλευτήκατε αυτό το πιστοποιημένο χάρισμά σας, αν το έχετε εκμεταλλευτεί? Δεν ξέρω αν το εκμεταλλεύτηκα. Εγώ απλά συνέχισα να βάζω τους στόχους όπως έβαζα και πριν και προσπαθώ να τους επιτύχω. Αυτό είναι όλο. Τώρα, αν το χάρισμα, αν υποθέσουμε ότι είναι χάρισμα, αυτό το πράγμα έχει βοηθήσει στο να επιτυγχάνω ίσως πιο γρήγορα τους στόχους, δεν ξέρω. Ίσως και να έχει βοηθήσει. Νιώθετε κάποιο βάρος ή κάποια ευθύνη παραπάνω μετά που αποδείχτηκε πια ότι είστε ένας έξυπνος άνθρωπος, δηλαδή μετράτε αλλιώς τις πράξεις σας και κρίνεστε διαφορετικά από τους ανθρώπους? Κανένα τέτοιο βάρος, ούτε το σκέφτομαι, ούτε με απασχολεί καθόλου. Εγώ απλώς συνεχίζω να ζω. Αυτό είναι. Παρακολουθείτε την εξέλιξη του δίκτυου ευθείας σας? Την πρώτη φορά που έκανα το τεστ έγινε επισήμως. Πήγανε στην Αγγλία οι εξετάσεις και μου στείλανε επίσημη απάντηση κλπ. Από εκεί και ύστερα έχω ξανακάνει τεστ, αλλά τα έχω κάνει όπως φαντάζομαι όλος ο κόσμος, από περιοδικά, από... CD-ROMs, από τέτοια πράγματα στο ίντερνετ. Εντάξει, πάλι βγαίνει, ας πούμε, κάτι αντίστοιχο, αλλά δεν τον παρακολουθώ, ας πούμε, επισήμως, να πω ότι... Το καιρό που κάνατε το τεστ, το είχαν μάθει, φαντάζομαι, οι φίλοι σας, οι δικοί σας άνθρωποι, σας είχαν φερθεί κάπως διαφορετικά, περίμεναν άλλα πράγματα από εσάς? Πέραν από την οικογένειά μου, και όταν λέω οικογένειά μου, εννοώ γονείς, αδέρφια και τώρα η γυναίκα μου. Κανείς άλλος δεν το γνωρίζει. Στα παιδιά σας θα προτείνατε ποτέ να κάνουν ένα τέτοιο τεστ ή θα είχατε κάποιο ιδιαίτερο άγχος γι' αυτό? Για να είμαι ειλικρινής, μάλλον θα τους πρότεινα να μην το κάνουν. Διότι υπάρχει, φαντάζομαι, ο κίνδυνος, ειδικά αν γίνει σε κάποια μικρή ηλικία, να πάρει κάποιο τα μυαλά αέρα, που λένε εντός εισαγωγικών, και ίσως είναι καλύτερα να αποφεύγεται. Λοιπόν, θέλουμε μια συμβουλή από ένα αποδεδειγμένα έξυπνο άνθρωπο για το πώς, ας πούμε, διαχειρίζεται τον ελεύθερο χρόνο του κατάλληλα. Εσείς πώς τον διαχειρίζεστε? Προς το παρόν, στη φάση στην οποία βρίσκομαι τώρα, κυρίως δουλεύω. Διότι είναι η εποχή που ο άνθρωπος πρέπει να δουλέψει, όσο είναι ακόμα σε μια νεαρή ηλικία και κρατάει οι δυνάμεις του, να δουλέψει ούτως ώστε να μαζέψει κάποια πράγματα, να τα έχει αργότερα, να τα χαρεί στη ζωή του. Αυτό το μόνο άλλο που μπορώ να πω, ας πούμε, και πρέπει να το πω, είναι ότι ασχολούμαι το γιο μου. Να ρωτήσω κάτι, έχετε διαπιστώσει κάποιες φορές σας αντιμετωπίζουν κομπλεξικά κάποιοι άνθρωποι και αυτό να σας φέρνει στα όρια σας, επειδή ξέρει αυτός ο άνθρωπος ότι είσαστε έξυπνοι και μάλιστα και με βούλα? Συνήθως δεν το ανακοινώνουμε. Λέμε, για αυτόν που το ξέρει, σας πάει κόντρα ευθύς εξ αρχής. Μπορεί να είναι επιφυλακτικός, μόνο έως ειρωνικός το χειρότερο. Αλλιώς δεν το συζητάει καθόλου. Mm-hmm. Σας έχει τύχει κάποιο περιστατικό που να σας έχει εκνευρίσει? Ναι, όχι εκνευρίσει, όχι εκπλήξει. Τι? Πριν από χρόνια σε ένα νυχτερινό ντοκιμαντέρ της NET έμαθα, γιατί είμαστε 45.000, δεν τους ξέρω όλους, ότι ο Στίβεν Χόκινς, ο φυσικός, έδωσε το τεστ μας και το χρησιμοποίησε για να δει αν το νευρικό του σύστημα, επειδή είχε μια ασθένεια, ήταν αρκετά έξυπνο για να μπορέσει να συνεχίσει τη δουλειά του. Ήταν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο. Πολύ χρήσιμη αυτή η πληροφορία, αλλά αυτό που ρώτησα, μήπως εσείς μπορείτε να μου το απαντήσετε? Βεβαίως, ναι. Για πείτε μου. Με ενοχλεί, όχι όταν γίνεται με φίλους ή με άνθρωπους που γνωρίζω, με ενοχλεί όταν γίνεται στην τηλεόραση, για παράδειγμα, και έχει γίνει σε μια περίπτωση, δεν θα ήθελα να αναφέρω. Ναι, ναι. Όπου άρχισε ένας και έλεγε, ξέρω εγώ, και εγώ είμαι βλάκας, και εγώ είμαι βλάκας, και κάποιος υπουργός, και εγώ είμαι βλάκας. Και ναι, μου θύμισε λοιπόν τη σκηνή με το Σπάρτακο. Δεν ξέρω, είναι λίγο ακραίο το παράδειγμα και λίγο έτσι. Αλλά υπερβολικό. Που έλεγε αυτός υπερβολικό, αλλά έχει μια συνάφεια. Mm. Που έλεγε ο Σπάρτακος, I'm Spartacus, και όλος I'm Spartacus θα το έχουν δει όλοι. Είχαν δηλώσει όλοι οι βράκες και ο υπουργός και όλοι. Ναι. Θέλει μεγάλο θάρρος. Αυτός θα έρθουν αυτό. Πάντως είναι κουραστικό το κόμπλεξ που κουβαλάει κάποιος άνθρωπος που το βγάζει απέναντί σας κάποιες φορές, έτσι δεν είναι? Ναι. Ναι, είναι. Αλλά
Νομίζω ότι εξαρτάται από εμάς. Έχει καμιά σχέση κατά τη γνώμη σας η πονηριά με την ευθεία? Καμία. Καμία απολύτως. Έχω γράψει αυτό το βιβλίο μου, αυτό εδώ. Λέγεται «Το ταξίδι του έξυπνου και του πονηρού». Μέσα από το μύθο προσπαθώ να διαχωρίσω αυτές τις έννοιες. Και πιστεύω ότι ο πονηρός δεν έχει καμία σχέση βέβαια με τον έξυπνο. Έχει μία άλλη δύναμη, που θα την έλεγα παρασιτική δύναμη. Επιβιώνει μέσω του έξυπνου, αλλά συγχρόνως, επειδή δεν μπορεί να δει μακριά ο πονηρός, κατατροπώνει τον έξυπνο και... Τελικά κερδίζει. Τελικά δεν κερδίζει, γιατί εφόσον ζει από αυτόν, κατατροπώνεται και ο ίδιος. Μάλιστα. Θέλω να ρωτήσω αν κατά τη γνώμη σας αυτά τα έξυπνα μικρά παιδιά που υπάρχουν σε σχολεία, σε δημοτικά, σε γυμνάσια, εντοπίζονται από τους δασκάλους τους, τους καθηγητές τους, και βοηθούνται. Είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστούν. Δεν φταίνει οι καθηγητές, οι δάσκαλοι γι' αυτό. Και για το λόγο ότι όντως είναι πολύ δύσκολο, γιατί συχνά, όπως είπαμε, δεν είναι καλοί μαθητές. Θα ήταν καλά. Άρα δεν μπορεί να φανταστεί ο δάσκαλος ή ο καθηγητής ότι ακριβώς, πίσω από έναν μέτριο μαθητή μπορεί να κρύβεται έστω και μια μεγάλη ευθεία. Γι' αυτό θα ήταν σίγουρα καλό να υπάρχει μια μέρη με το κράτος για να αξιοποιούνται αυτά τα παιδιά που θα μπορούσαν να προσφέρουν εκτός από τον εαυτό τους και στο κράτος αργότερα. Μάλιστα. Ναι. Κάθε πόσους κατοίκους μιας χώρας υπάρχει μια μεγάλη ευθεία? Λέγεται ότι ένα στους 10.000. Ένα στους 10.000 είναι μεγάλη ευθεία. Βεβαίως υπάρχουν. Θα μπορούσαμε να το πάμε ακόμα παραπέρα, ξέρω, ένα στο 1 εκατομμύριο ήταν κάτι ακόμα πιο σπάνιο κτλ. Και υπάρχουν άλλες κλίμακες τεστ που μετράνε ακριβώς ακόμα πιο υψηλά. Να πούμε, πρόεδρε, και πώς μπορεί κανείς που ενδιαφέρεται να μάθει τι συμβαίνει με την ευθεία του, τι μπορεί να κάνει, πώς μπορεί να έρθει σε εσάς. Η Μέσα είναι ανοιχτή στο κοινωνικό σύνολο. Κάνουμε τεστ σχεδόν κάθε εβδομάδα. Στον τηλεφωνητή μας, το 5239-074. Αναγγέλλεται πότε κάνουμε τεστ, δεν χρειάζεται προειδοποίηση. Μπορεί και να μπορείτε κάποιος να κάνετε και τεστ στο και αν έρθει μόνο ένας ενδιαφερόμενος. ναι, την ημέρα που είμαστε ανοιχτά, βέβαια. Στοιχίζει 5.000, το στέλνουμε στο Λονδίνο, επιστρέφει. Έρχεται επικυρωμένο δηλαδή από το Λονδίνο. Έρχεται επικυρωμένο από το Λονδίνο, από τη Διεθνή Μένσα. Μάλιστα. Πόση ώρα θα ασχοληθεί με όλη αυτή τη διαδικασία? Η διαδικασία όλη είναι 40 λεπτά, 36 σχηματάκια που καλείται κάποιο να πει. Τι είναι το παζλ, πώς συμπληρώνεται με ποιο. Είναι χωροαντιληπτικά τεστ. Δεν χρειάζεται να έχει κάποιος γνώσεις μαθηματικών, γραμματικών. Και δηλαδή τώρα τελειώνοντας την κουβέντα με τίποτα, θα μου πείτε τα IQ σας. Πρόεδρε. Όλοι όσοι είναι μέλη της Μένσα έχουν φτάσει κάποια κλίμακα ψηλότερα από το 98% του πληθυσμού. Δηλαδή από 148. Και ψηλότερα, μέχρι 180. Είναι Φαρενάιτ και Κελσίου, είναι δύο κλίμακες και εκεί. Η μία έχει 132 ισοδύναμο με το 148 της άλλης. Γιατί νομίζετε ότι ο κ. Κλίτσας θα μου πει το δίκτυο ευθείας? Όχι, θα ήταν παραπληκτικό. Οι άλλοι δεν. Αν το έλεγα, θα το λέγατε κι εσείς. Θα το πω εγώ λοιπόν, 180. Και οι τέσσερις, όχι οι δύο τέσσερα. 180 ο καθένας. Έχετε κάποια ερώτηση, την χαιρετήσουμε. Εγώ μια τελευταία ερώτηση. Ευθιέστατη τη θέλω όμως. Τι είναι αυτό τελικά που δεν συγχωρείτε στους άλλους? Μήπως η πλακία? Ωραία ερώτηση, μου αρέσει για τέλος. Όχι, θα έλεγα. Όχι, βέβαια, που είναι και αυτό το οποίο εκτιμώ ενίοτε. Ήδη μας εξήγησε. Εσείς υπερεκτιμάτε μάλιστα, θα έλεγα. Εγώ δεν συγχωρώ την πονηριά. Την πονηριά. Εσείς? Δεν με ξενίζει κάτι ιδιαίτερα. Όχι, εσείς? Την αρνητική προκατάληψη, κακή πρόθεση. Λοιπόν, ωραία. Για να μιλήσω και λίγο σοβαρά, δεν εκτιμώ την ανεντιμότητα και την ασυνέπεια. Μου αρέσουν οι συνεπείς άνθρωποι, οι τίμοι, αυτοί που βασίζουν τον λόγο τους. Και νομίζω ότι ένας ευφυής πρέπει οπωσδήποτε και πάντοτε να το πιστεύω. Αυτό, γιατί αυτό μπορεί να ισχύει και σαν χαζό, έτσι. Δεν μπορεί να ισχύει, όχι. Μαρία, έχεις κάποια ερώτηση? Όχι. Λοιπόν, σας είχα μην ρωτήσω τίποτα άλλο. Σας εύχομαι ειδικά σε εσάς να βρείτε μια πανέμορφη και χαζούλα γυναίκα, να βρείτε το νόημα της ζωής. Και εσάς να σας αγαπάει η γυναίκα σας και ας είναι εξυπνοτερή σας. Και να απαντάω πιο σωστά στις ερωτήσεις. Μια χαρά απαντάτε. Εσείς να γράψετε και άλλα βιβλία τέτοια, γιατί είναι πραγματικά χρήσιμα και ενδιαφέροντα για τα μικρά παιδιά. Σας ένα πρώτα την ευχηθώ. Να έρθουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι. Όλα όσα έχετε ευχηθεί στους άλλους. Τα θέλετε εσείς. Άρα θέλετε και εσείς μια χαζή και όμορφη γυναίκα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.